Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά τη συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιός σου αθυμών, αλλά θες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των γιών ημών τα έργα κατεθήναν και συγχώρησιν των θερμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Τέλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ρώσκουμε. Χριστή των επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Σουπία πρόσκουμε. Εκλαμψείτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμε σε διαβεβαιούσε. Ή να φροντίζουσιν καλών έργων προείσαστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Αυτά εις την καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεολογίας, και έρης και μάχας νομικάς περίστασον, εις η γαλάν οφειλής και μάταιη, αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν οθησίαν παρετούν, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτος αν δε ημέτεροι καλών έργων προείσταστε, ίστασαν και ασκρία. Ειρήνη σοι των αγνώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ των κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Υπεροκύριος της εαυτού μαθητές, τιμήσεστε το άλλες της γης, εάν δε το άλλες μωρανθεί ετήνη αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει ετήμη βληθήνε έξω και καταβατήστε υπό των ανθρώπων, τιμήσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυμήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ους λίγνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της ενδικίων. Τον αμψάδο το φως ημωρέμβρος των ανθρώπων, όπως είδους είναι ημών τα καλά έργα, και δοξάζουν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονη της προφήτας, που κύρδον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού,
εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Θεέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του καταπενθήνε ημίν πλουσία την Θεία Χάρη, εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς, του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθώμε. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό Ισραηλική με τα ποιήσας και τα βλαβερά είδωτα επί Ρησαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάσας διαχράντος επιφανία. Αυτός και είναι δέσποτα, αγίασον το ίδιο τούτο, ότι ενεργεία και δυνάμη και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων πάση της γλής, ορατήστε και ορά των ληξιτήριων. Ότι σώμ τον κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γρήνη πάση. Σας και παλάσιμον το Κυρίο κλείνομε. Συγκυρία. Κύριε, Κύριε, το όψου και πάξον ημών οι Ιορδάνοι παψίνοι τα δεξάμενους και αγιάσας τα ύδατα και ευλόξον πάντα σημάρτους για τις κλήσεις του εαυτών αρχαίνους σημαίνοντας του της Λουδίας πρόσχημα και καταξύ μας εκκλειστήνη του αγιασμού σου. Διότι στο ύδατο τούτο μεταλείψε ώστε και ηραντισμού και γενέστο ημίν κύριε υγεία ψυχήστε και σώματο. Σίγαρ, ο αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να φέμουν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νίκαι και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύσει κατά βαρβάρων το ρούμενος και τόσον φυλάτων
έτσι μας πείσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέκουσα η άμαρτα, εις εν πίστη λαμβάνουσι, την ευλογία σου ακρατά. Σον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκας την βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σον πειράτων δια του σταυρού σου πολυθεύμα. Κύριου Δεϊκόνε, Κύριε Λέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε, γλυκύτατε ζώντος Θεού, ο δημάς τους ανθρώπους επιδημήσας επί γης και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αη Παρθένου Θεοτόκου, ο συμπαθής και φιλάγαθος, ο φίλος της νεότητος, η χαρά των αγγέλων και των παιδίων, ο ποιμήνο καλός, ότι τον αρνίων σου μέλη να πιστευθεί στη Εκκλησία σου, επιφύτησον τότε το κέντρο νεότητος και ευλόγησον αυτό και πάντας τους εντάφθα διακονούντας και εντρυφώντας, κατάστησον αυτό ψυχών παιδευτήριων, χαράς δοχείων και πάσης ωφελήμου γνώσεων και ηθικού εξοπλισμού της νεολαίας εργαστήριων, τους εν το παρόντι κέντρο φυτώντας, κατάρτισον εν πάση σοφία και συνέση, όπως την υγιενούση διδασκαλία παιδευόμενη, νικώσιν εν το λόγο σου των πονηρών και κατοδώσωσι την οδόν αυτών εν το φυλάξαστε των νόμων σου. Χάρη σε αυτή ζωήν και υγείαν και αλκήν σώματος και δώσε αυτής εν καθαρά καρδί εργάστεσαι τα συντολά σου. Έμπλησον αυτούς χαράς και ευφροσύνης, όπως εφρενόμενη εν νεότητη αυτών αγαθή ψυχαγωγία, φυλάτως είναι άφθορα τα Χριστά ήθη και περιπατώς είναι ενωδής καρδίας αυτών άμμονη, δεικνύοντας της καλής αναστροφής τα έργα αυτών, ότι νεώθησε στη ματαιότης, μακάριος δε ο επιλέγων παιδεία νεκριότητος αυτού. Σίγαρ Κύριε, τον εανίσκω υπέμνησα στην τήρηση των εντολών, ή να έχει είσοδον και κλήρων εν τη βασιλεία σου, και πάντας τους νέους εκάλεσες πλησίων σου, ή να αγιάσεις αυτούς και αναδείξεις Άγιον πείραμα νέας ζωής και κτίσεως καινής. Ότι εσύ όντως ευφροσύνη τον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε τον Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ολιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώμαγιας Μαγιές απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευρανίων, θυναήλων νερών δυνάμων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, Σουργε Δόξου και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου και Αλλικών Πατήρων, των Οσίων και Δοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης. Ισπόνα ετή δεσπότα, Ισπόνα ετή δεσπότα. Ουσίου Πατρός ημών Επιμενείο, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, που κτενήρα μνήμη λεπτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώζει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Σεβασμιότατε, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κυρία Περιφερειακή Σύμβουλος, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο προφητάναξ Δαβίδ μας υπενθυμίζει μέσα από τον 126ο ψαλμό του πως «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες».
που σημαίνει με απλά λόγια ότι για την ευόδοση κάθε ανθρώπινης προσπάθειας είναι απαραίτητη θεϊκή επέμβαση. Ανακαλώντας συνάμα ζωηρά στη μνήμη μας τα ακόλουθα λόγια του Κυρίου στους μαθητές του, «Χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Έτσι και η σημερινή χαρμόσυνη για την ενορία μας ημέρα δεν θα είχε φτάσει δίχως τη δική του αρρωγή, την οποία πρόσφερε διαρκώς, συχνά με τρόπους ακατάληπτους σε εμάς. Αλλά ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας με ένα θερμό καλωσόρισμα. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας καλωσορίζουμε όλους σήμερα, μικρούς και μεγάλους, στα εγκαίνια του Πνευματικού μας Κέντρου, προσκαλώντας σας να συνεφρανθείτε μαζί μας, καθώς ένα όνειρο ετών λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά. Ο θεμέλιος λίθος της ανακαίνησης του παρόντος οικίματος τέθηκε γύρω στο Φεβρουάριο του 2016, οπότε και ξεκίνησαν οι αναγκαίες διεργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου. Αν και ποικίλου είδους δυσκολίες συνεχώς ανέκυπταν, απειλώντας συχνά να τερματίσουν πρόωρα την ολοκλήρωση του έργου, η προστατευτική χείρα του Θεού δεν επέτρεψε την ματέωση των προσπαθειών μας, οι οποίες, έπειτα από το σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα του 1,5 έτους, κατόρθωσαν να αγγίξουν το στόχο που εξ αρχής είχαν θέσει. Η σπουδαιότητα και τα πολλαπλά ωφέλη ενός τέτοιου κέντρου για την ενοριακή ζωή του τόπου δεν μπορούν φυσικά να συνοψιστούν στο περιορισμένο πλαίσιο μιας τυπικής ομιλίας. Παρόλα αυτά θα αρκεστούμε στην επισήμανση ορισμένων βασικών σημείων. Όπως μαρτυρεί ο όρος πνευματικός, καθώς αρχή σοφίας και των ονομάτων επίσκεψης, πεδίο εργασίας του κέντρου είναι τα ψυχικά ή πνευματικά ζητήματα, καθιστώντας το έναν χώρο πνευματικής αναβάσεως που βοηθά τον άνθρωπο να αποφορτιστεί από τις καθημερινές αγωνίες και μέρημνες, συνδέοντάς τον με την ανεξάντλητη πηγή της ζωής, τον Σωτήρα Χριστό. Στόχος του είναι η μετουσίωση των μηνυμάτων του Ευαγγελίου σε έμπρακτες ενέργειες, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος αυτός που εγκαινιάστηκε προλίγου θα δέχεται και θα εξυπηρετεί όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται ή περιβάλλουν τη Θεία Λατρεία. Πρώτα-πρώτα, θα δώσει το έναυσμα για τη διοργάνωση πνευματικών συναντήσεων και κύκλων μελέτης της Αγίας Γραφής, όπου θα αναζητείται η υπόνοια, δηλαδή το βαθύτερο νόημα των ιερών κειμένων και τρόποι εφαρμογής του στον καθημερινό βίο. Επιπλέον θα δοθεί η ευκαιρία οργάνωσης ενός προγράμματος ομιλιών με διακεκριμένους ομιλητές κληρικούς και λαϊκούς, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα ανάλογων προσπαθειών σε διάφορες ενορίες της Μητροπόλεως μας και όχι μόνο. Θα στεγάσει φιλόσορκα το κατηχητικό σχολείο που μέχρι πρότινος διενεργούνταν εντός του Ιερού Ναού. Τα παιδιά μας θα έχουν πλέον το δικό τους χώρο, εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα που θα τα υποδέχεται φιλόξενα κάθε Σάββατο πρωί. Υπό τη σκέπτη των πτερήγων του Πνευματικού Κέντρου θα επισυναχθεί και ο κύκλος νεότητας της ενορίας, που τίνει πλέον να γίνει θεσμός, προσφέροντας ένα ζεστό καταφύγιο για τον γόνιμο προβληματισμό σε σύγχρονα θέματα. Αξιοποιώντας επίσης τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία, θα μπορούν να προβάλλονται ηθοπλαστικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, που αν μη τι άλλο διευρύνουν τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλες και όλους να αγκαλιάσετε με ζέση το νέο έργο το οποίο, δανειζόμενοι το λόγο του Θουκυδίδη, πρόκειται για ένα κτήμα ΕΣΑΗ. Δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά και συγχρόνως ανήκει σε όλους. Πρόκειται για ένα αιώνιο κοιμήλιο, μια πνευματική παρακαταθήκη, την οποία και εσείς με τη σειρά σας θα κληροδοτήσετε στην επόμενη γενιά. Ευχόμαστε λοιπόν να το αγαπήσετε με όλη σας την καρδιά. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη προσλαλιά, θεωρούμε ευχάριστο καθήκον να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους σε αυτό το διάστημα του 1,5 έτους. Και πρώτα-πρώτα η ευγνωμοσύνη μας στρέφεται προς όλους εσάς, τους αφανείς πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, δίχως τους οποίους οι προσπάθειές μας θα απέμπαιναν άκαρπες. Παρά τις ομολογουμένως μεγάλες οικονομικές δυσκέρειες που όλοι περισσότερο ή λιγότερο αντιμετωπίζουμε, γίναμε κοινωνία του θυσιαστικού σας πνεύματος
και της αυταπάρνησης με την οποία προσφέρατε από το στέρημά σας φεδρό το προσώπο, σαν τη χείρα του Ευαγγελίου. Η έλλειψη χρηματικών πόρων δεν κατόρθωσε να σταθεί τροχοπέδι στην αγάπη σας, καθώς με ιδιαίτερη συγκίνηση παρακολουθούσαμε αδελφούς μας να σειραίουν προσφέροντας εθελοντικά και αφιδόλευτα τη χειρονακτική τους εργασία. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο πρόθυμα συγκατατέθηκε, οργάνωσε και πίστεψε στην ανακαίνιση του παρόντος οικίματος. Πολλές ευχαριστίες απευθύνουμε στα μέλη της Ερανικής Επιτροπής, τα οποία με ενθουσιώδη ζήλο διέθεσαν πολύτιμο προσωπικό χρόνο, περνώντας συχνά από πόρτα σε πόρτα και που σήμερα ολοκληρώνουν την αποστολή τους. Ευχαριστούμε επίσης την τεχνική υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως μας και τη σημαντική παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας που μας προφύλαξε αρκετές φορές από διάφορα ατοπήματα. Από τις ευχαριστίες δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το Δήμο Αρταίων και την παροχή του απαραίτητου υλικού για τον ελεοχρωματισμό του κτηρίου, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεραματών, ο οποίος έθεσε στη διάθεσή μας ένα σεβαστό μέρος των εσόδων από την καλοκαιρινή του εκδήλωση και παράλληλα διέθεσε δωρεάν τα σημερινά κρεατικά. Ευχαριστίες στον Γιώργο τον Υπηρώτη, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 διοργάνωσε μια παράσταση Καραγκιόζια Φιλοκερδός εδώ στην Ενωρία μας, συγκεντρώνοντας ένα σεβαστό ποσό απαραίτητο για να συνεχιστούν οι εργασίες του πνευματικού μας κέντρου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και μας θυμάτε ιδιαίτερως με την παρουσία σας. Τις κυρίες που με προθυμία ετοίμασαν τα ωραία δέσματα, τα οποία θα διατεθούν αμέσως μετά το πέρας της μουσικής εκδήλωσης, καθώς και όλους τους εθελοντές που πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν όλες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για την απόψινή εκδήλωση. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδίας ακόμη δύο πρόσωπα. Πρώτον, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριο Χρυσόστομον, διότι Σεβασμιότατε, ως ευήκο ο νους, πιστέψατε στο όνειρο και δώσατε ολοπρόθυμα τη συγκατάθεσή σας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Ως αναγνώριση της πολύτιμης αρρωγής σας που επισφράγησε τη θετική έκβαση του έργου, απονέμουμε ένα μικρό συμβολικό ενθύμιο, μία προσωπογραφία σας που φιλοτεχνήθηκε από ένα μέλος της Σύναξης Νέων της Ενωρίας μας. Πρόσωπο στο οποίο στρέφονται οι ευχαριστίες μας έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια το σεβασμό όλων των κεραματιωτών και με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και ακάματο ζήλο δραστηριοποιείται για ευάριθμα συναπτά έτη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, ενώ δίχως τη δική του καθοριστική συμβολή ο ναός αλλά και οι περιβάλλοντες χώροι δεν θα είχαν τη σημερινή τους μορφή. Έτσι λοιπόν, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής, απονέμουμε σήμερα στον κύριο Δημήτριο Παπαθεοδόρου, μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού μας Ναού, την παρούσα τιμητική πλακέτα, καλώντας τον να την παραλάβει από τη Σεβασμιότητα των Μητροπολίτων.